Ας μην ευλογώ τα γένια μου. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσο πολύτιμα είναι το οξυγόνο και το νερό για τη ζωή, άλλο τόσο πολύτιμες για την ανθρώπινη κοινωνία είναι η ελευθερία και η δημοκρατία. Και ποιος είναι αυτός που θα τολμήσει να μας κατηγορήσει ότι δεν αγαπάμε ή ότι δεν παλέψαμε για αυτά τα δύο μέγιστα αγαθά? Γιατί τα λέω αυτά? Μα γιατί στη χώρα μας σήμερα κακοποιείται η δημοκρατία. Γιατί δημοκρατία σημαίνει ότι κυβερνάει η πλειοψηφία ενώ η μειοψηφία ελέγχει. Ενώ σήμερα συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Μια κυβέρνηση μειοψηφίας του 20% μας κυβερνά. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι, το 80%, όχι μόνο δεν ελέγχουμε, αλλά είμαστε θύματα της αντιλαϊκής και αντεθνικής πολιτικής. Γιατί αντιλαϊκά είναι τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που παίρνει σε βάρος μας. Και αντεθνικά όσα κάνει κατ' εντολή των ξένων ενάντια στην ακεραιότητα της χώρας μας. Και πρώτο παράδειγμα, το ξεπούλημα αυτού του σπάνιου εθνικού χώρου που ανήκει στο έθνος, δηλαδή σε όλους εμάς και πρώτα απ' όλα και κύρια στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι απόντες βέβαια εδώ. Πάρα πολύ. Ήθελα να είναι εδώ πέρα μέσα 150.000 αυτή τη στιγμή, πετριοπαθώς. Όπως γνωρίζετε, επισκεφθήκαμε με τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Κασιμάτη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο παραδώσαμε ένα υπόνημα με όλες τις παραβιάσεις του Συντάγματος που έγιναν και γίνονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Ανάμεσα σε όλα που αναφέρθηκαν, το κύριο θέμα υπήρξε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει χάσει προπολού την ουσιαστική της νομιμοποίηση λόγω της απώλειας του 50% της εκλογικής της δύναμης. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κύριος Παπούλιας μας είπε ότι με την αναθεώρηση του Συντάγματος που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 1985, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα που είχε πριν να διαλύει τη Βουλή σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο εκλογικό σώμα, και έτσι έχει τα χέρια του δεμένα.